Για πάμε φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες του πρώτου 91 και 5 να γελάσουμε, να διασκεδάσουμε, να ξεφύγουμε λίγο, να συνδεθούμε τηλεφωνικά εκεί με το πολιτιστικό κέντρο Πηλίου, καθώς στις 8 και στις 9 του μήνα, δηλαδή αύριο το Σάββατο και μεθαύριο την Κυριακή, ανεβαίνει μια ξεκαρδιστική κωμωδία στην σκηνή του πολιτιστικού κέντρου Πηλίου, Sex and the Grexit, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπημένο μας ηθοποιό, τον κύριο Τάσο Παλατζίδη, ο οποίος έχει γράψει και αυτό το θεατρικό, με τη βοήθεια βεβαίως με κάποιες φιλικές υποδείξεις του πολύ καλού του φίλου και συνεργάτη του Λάκη του Λαζόπουλου. Κύριε Παλατζίδη μου, καλώς ήρθατε για δεύτερη φορά στην ΚΟ. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι και εγώ που είμαι στην ΚΟ και χαίρομαι ανεξάρτητα για το λόγο που είμαι στην ΚΟ. Αυτό σημαίνει ότι θα έχω ξανάρθει και θα ξανάρθω και άλλες φορές, όχι μόνο για τον λόγο που βρίσκομαι τώρα και για άλλους λόγους, για να βλέπω την ΚΟ, να βλέπω τους φίλους μου, να βλέπω τους συγγενείς μου. Έτσι. Γιατί έχω και την ανιψούλα μου εδώ πέρα παντρεμένη και έχει και τα παιδάκια της. Έτσι. Αλλά τώρα θα δει ο κόσμος το δικό μου παιδί, που είναι μια θεατρική παράσταση, μια κωμωδία που έχει παιχτεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, με μεγάλη επιτυχία, μια σύγχρονη κωμωδία που αναφέρεται σε αυτό που βιώνει σήμερα ο Έλληνας, αλλά με έναν ειδικό τρόπο που έχει τη δυνατότητα όποιος έχει χιούμορ και να το εισπράξει, αλλά και αυτός που το γέννησε, δηλαδή ο συγγραφέας, να το εκφράσει. Εγώ έχω την χαρά να παίζω και ο ίδιος την παράσταση αυτή, πέρα από το ότι την έχω γράψει, και μετά από τις εξετάσεις που έχει δώσει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, θα δώσει και στην ΚΟ. Πιστεύω δεν νομίζω να χρειάζεστε εσείς εξετάσεις, κύριε Παλατζίδη μου, αλίμονο. Για την παράσταση. Ούτε η παράστασή σας, θα γελάσουμε, το ξέρουμε αυτό. Εμείς έχουμε πάντα την αγωνία να τελειώνει η παράσταση και να βαθμολογούμαστε από τον κόσμο που την έχει δει. Λοιπόν, επειδή οι άλλοι μας βαθμολόγησαν πολύ καλά, πιστεύω ότι και εδώ θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Η βαθμολογία μπαίνει με κριτήριο την ευχαρίστηση. Η ευχαρίστηση δεν είναι σε μια κωμωδία μόνο το γέλιο που μπορεί να προκαλέσει, αλλά είναι και ο λόγος που γράφτηκε το οποιοδήποτε έργο. Νομίζω ότι περιγράφουμε στο έργο μας ουσιαστικά αυτό που βιώνουμε σήμερα. Κρίνουμε πολιτικούς και πολιτικές με έναν πολύ ευχάριστο τρόπο και είμαστε, θα έλεγα, υπό τον κανόνα ενός μεγάλου σκηνοθέτη, συγγραφέα, που είπε κάνε τον κόσμο, εάν θες να πεις την αλήθεια στον κόσμο, κάνε τον να γελάσει, αλλιώς θα σε σκοτώσει. Αυτό κάνουμε και εμείς, προσπαθούμε να πούμε την αλήθεια για να μην μας πυροβολήσουν, αλλά με έναν τρόπο κωμικό. Έτσι ακριβώς. Είναι το πρώτο θεατρικό που γράφετε? Είναι το δεύτερο. Α, μόνο που αυτό είναι και το θέμα όλο δικό μου. Ένα έχω γράψει και έχω σκηνοθετήσει στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και ένα ακόμα, αλλά ήταν βασισμένο σε άλλο έργο. Ο μύθος του, να το πω έτσι. Ενώ εδώ είναι βασισμένο στη ζωή της γενιάς μου, αυτά που βίωσα εγώ μέχρι αυτή την ηλικία. Στην σουρεαλιστική και ζωή. Και και η Ελλάδα μας. Να μου επιτραπεί να πω, με φιλικές υποδείξεις, όπως λέω χαρακτηριστικά, του Λάκη Λαζόπουλου, σε μια τέτοια είδου συνεργασία. Μια συνεργασία και φιλία που κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Πάνω από 20 χρόνια. Και θα έλεγα με τον καλύτερο τρόπο, τουλάχιστον σε επίπεδο επαγγελματικό. Όταν πάνω στη σκηνή καταλαβαίνεις τη γλώσσα με τον συνάδελφό σου ή με τον συνεργάτη σου, είτε σκηνοθέτης είναι αυτός είτε ηθοποιός, πάντα έχεις τα καλύτερα αποτελέσματα σε αυτό που κάνεις. Έτσι ακριβώς. Τώρα όμως εδώ στην ΚΟ, κύριε Τάσο μου, ερχόμενος
βρήκατε καινούριους συνεργάτες, καθώς θα συμμετάσχει φιλικά και η θεατρική ομάδα Πηλίου. Πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν αυτό το εγχείρημα στο να συναντηθείτε μόλις μία-δύο ημέρες προτού ανεβάσετε το θεατρικό σας επί σκηνής και να συνεργαστείτε με αυτά τα παιδιά? Τώρα που συζητάμε βρισκόμαστε ήδη στη σκηνή, στο χώρο, γιατί τον ετοιμάζουμε και σκηνικά και φωτιστικά, αλλά θα κάνουμε και μια πρόβα για αυτή την προσαρμογή που λέτε. Δεν είναι δύσκολο, αλλά το κακό σε αυτή την περίπτωση είναι όταν δεν έχεις χρόνο, δεν μπορείς να κάνεις μεγάλες προσαρμογές, μεγάλες αλλαγές. Ναι. Τα παιδιά εδώ λοιπόν μας βοηθάνε, γιατί θέλουν και αυτά, έχουν την αγωνία τους να παίξουν δίπλα σε έμπειρους συναδέλφους, τους ηθοποιούς. Και νομίζω ότι αυτό θα δείξουμε περισσότερο σε σχέση με την συνεργασία των παιδιών, και όχι τόσο επειδή δεν υπάρχει το περιθώριο χρόνου, τόσο ο όγκος της δουλειάς τους, αλλά η διάθεσή τους περισσότερο. Πάντως ήταν ωραία η έκπληξη αυτή, το ότι θα συνεργαστείτε με μια τοπική μας θεατρική ομάδα. Μας αρέσει σαν ιδέα πολύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω με ανθρώπους που αγωνιούν περισσότερο από έναν επαγγελματία που λίγο πολύ ξέρει πράγματα και έχει κάποιες απόψεις που πρέπει να τις αναλύσει με τον σκηνοθέτη του. Ενώ ο ερασιτέχνης είναι πιο εύκολος στο να εισπράξει αυτό που είναι να του μεταφέρεις. Εάν λοιπόν αυτό το στοιχείο το χρησιμοποιήσεις σωστά, θα έχεις και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πολύ ωραία, κύριε Παλατζίδη. Τώρα να σας ρωτήσω έτσι και μια πιο γενική ερώτηση, καθώς ξεκινάει ακόμη μια έτσι παραγωγική σεζόν. Πώς είναι τα πράγματα και στον δικό σας κλάδο και στον δικό σας τομέα μετά από τόσα χρόνια ύφεσης? Άλλωστε είναι και αυτός ένας λόγος που γράψατε και αυτό το θεατρικό. Μιλάτε για τα όσα βιώνουμε, έτσι? Ακριβώς. Εννοείται ότι ό,τι παθαίνει ολόκληρη η Ελλάδα και οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, όλοι αυτοί που παθαίνουν, δεν μπορεί το θέατρο να βρίσκεται σε άλλο επίπεδο. Την ίδια, και όχι μόνο το θέατρο, μιλάμε και για την τηλεόραση βέβαια, ίσως στην τηλεόραση είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Και ο κινηματογράφος και εν πάση περιπτώσει ό,τι αφορά τον ηθοποιό, τον χώρο μου. Δεν είναι οι καλύτερες εποχές, σαφώς είναι οι χειρότερες. Το θέμα είναι να βρούμε τρόπο να σκεφτόμαστε και να αντιστεκόμαστε σε αυτά τα πράγματα που τουλάχιστον η ευθύνη, η μεγάλη ευθύνη ανήκει σε άλλους. Να δείξουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε άμυνες και να μην πάθουμε χειρότερα. Αυτός είναι και ο λόγος που γράφει για το έργο. Αυτή είναι και η κεντρική, το μήνυμα της παράστασης. Το θέατρο λοιπόν έχει πάθει ζημιά, ο χώρος ο δικός μας, ό,τι έχει πάθει ίσως και οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα που, για να μην πούμε επιμέρους πράγματα, οικοδομή, συνταξιούχος κλπ. Ζει την ίδια κατάσταση. Ζει την ίδια κατάσταση ο θεατρικός χώρος. Δυστυχώς. Τώρα, ανακεφαλαιώνουμε αύριο λοιπόν και μεθαύριο 8 η ώρα το βράδυ στο πολιτιστικό κέντρο Πηλίου, Sex and the Grexit από τον Θείο Βαλίτσα. Φιλική συμμετοχή θεατρική ομάδα Πηλίου, Τάσος Παλατζίδης, Γιάννης Παπαθανάσης και όλοι εμείς στο κοινό. Υπάρχει κάτι που θέλετε να συμπληρώσετε και εγώ δεν σας ρώτησα? Εγώ νομίζω, όχι, δεν έχω να συμπληρώσω τίποτε περισσότερο. Εκτός από το ότι πιστεύω ότι εδώ πέρα τα παιδιά, επειδή κάνουν μια πραγματική προσπάθεια που τους αξίζει με συγχαρητήρια και συγχαρητήρια ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, για το αποτέλεσμα θα φέρω εγώ την ευθύνη, θέλω να πω ότι αξίζει με ένα εισιτήριο αστείο μια τέτοια παραγωγή
να την δει ο οποιοσδήποτε θεατής με την υπόσχεση δική μου ότι θα την θυμάται για πολύ καιρό. Έτσι ακριβώς. Να θυμίσουμε λοιπόν, μια που λέτε για τα εισιτήρια, ότι η προπόληση είναι μόλις στα 10 ευρώ, το παιδικό είναι στα 5 ευρώ, η τιμή εισιτηρίου στην είσοδο είναι 12 ευρώ. Και με πολύ γενναιοδορία η αθλητική ομάδα εκεί του χωριού μας, γιατί είμαι και εγώ από το Πηλί, εκεί ο ΑΟ Δικαίου, παραχώρησε 6 εισιτήρια για να κληρώσουμε σήμερα για τους ακροατές μας, να δώσουμε την ευκαιρία σε 6 ακροατές να έρθουν να δουν αυτή την παράσταση. Παρ' όλα αυτά, όσοι δεν είναι τυχεροί, το εισιτήριο, όπως είπατε, είναι πολύ πολύ οικονομικό και τα έσοδα πάνε για καλό σκοπό και θα γελάσουμε με την ψυχή μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Περιμένω τον κόσμο τη ΣΚΟ εδώ πέρα ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα και νομίζω ότι όσοι προλάβουν θα το θυμούνται και θα το θυμούνται ευχάριστα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Παλατσίδη. Να είστε καλά και θα τα πούμε Σάββατο και Κυριακή επί σκηνής. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Γεια σας.